Πρεμιέρα θα κάνει την 5η-14η μαρτιου στις 2 η ώρα το μεσημέρι η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμό για όλους 2024» το οποίο περιλαμβάνει για πρώτη φορά αυξημένο κουπόνι διακοπών αξίας έως και 400 ευρώ. Δικαιώμα υποβολής έχουν μέχρι και τη Δευτέρα 1 Απριλίου στις 23 και 59 όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι που καλύπτουν τα κριτήρια. Σκοπό του προγράμματο Τουρισμό για Όλου είναι η ενίσχυση τη ζήτηση του εγχώριου τουρισμού μέσω τη επιδότηση σε δικαιούχου υπηρεσιών διαμονή για την πραγματοποίηση διακοπών εντό τη επικράτεια. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού και στοχεύει στην ενίσχυση τη ζήτηση του εγχώριου τουρισμού κατά το τρέχον έτο και ισχύ του στι 31 Δεκεμβρίου του 2024. Το κουπόνι voucher που θα αγγίζει έω και τα 400 ευρώ χορηγείται για να καλύψει μέρο του κόστου διαμονή των δικαιούχων την περίοδο των διακοπών του. Σύμφωνα με την απόφαση, μέσω του προγράμματος χορηγείται κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής αίτηση και επιλογής μέσω κλήρωσης οικονομική διευκόλυση με ποσά ύψους 200 ή 300 ευρώ αναλόγως με τις προϋποθέσεις αλλά και ποσό ύψους 400 ευρώ, ειδικό για άτομα με αναπηρίες, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω, καθώς και για κληροθέντες δικαιούχους με τέκνα με αναπηρία, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως. Η άειλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, μέχρι δηλαδή την ημερομηνία λήξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματο Τουρισμό για όλους 2024. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει οριστική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μέχρι την καταλητική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2022 δεν θεωρούνται δικαιούχοι του δεύτερου κύκλου του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2024» Οι επιλεγέντε ω δικαιούχοι στο πλαίσιο του προγράμματο κοινωνικού τουρισμού περίοδου 2024 και οι κληθέντε του πρώτου κύκλου του προγράμματο Τουρισμό για όλου για τα έτη 2022-2025.